Γεια σας παιδιά, ξανά εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας, για όλα τα καλά σας λόγια και που μου ζητήσατε να φτιάξουμε ένα δεύτερο βίντεο για να συνεχίσουμε λίγο να συζητάμε αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέγεται πινέλα. Σήμερα θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα πινέλα για σκιά, eyeliner, φρύδια χιλιών, καθώς και τα pocket size πινέλα. Εγώ είμαι η Σμαράγδα, είμαι επαγγελματίας make-up artist. Για όσους δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο που αφορά τα πινέλα για την τέλεια βάση, για το πώς θα αποκτήσουμε μια ψεγάδια στη βάση στο πρόσωπο, τσεκάρετε την καρτέλα που θα εμφανιστεί εδώ πάνω. Και πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις τα like σου, subscribe, είναι εντελώς δωρεάν και μην ξεχάσεις να μας βρεις στα social media. Πάμε στα πινέλα! Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, να ξεκινήσουμε με τα πινέλα. Έχω εδώ τα αγαπημένα μου, τα έχω κάνει feng shui, τα έχω συνέχεια decor και πάμε να αρχίσουμε με τα πινέλα τοποθέτησης σκιάς. Εδώ έχω αρκετά πινέλα, κάποια συναρμολογούνται, κάποια όχι. Είναι για να τοποθετούμε τη σκιά στο βλέφαρο και ενδεικτικά θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο της Elixir. Είναι πλακέ, το μήκος του είναι τόσο όσο. Με αυτό μπορούμε να παίρνουμε τη σκιά και να την τοποθετούμε πάνω στο βλέφαρο. Δεν τα τρίβουμε, απλά τοποθετούμε. Και έχουμε και την άλλη την πρόταση με το σφουγγαράκι. Θυμίζει λίγο τα παλιά πινέλα που χρησιμοποιούσαμε, που συνήθως ήταν μίας χρήσης, πέντε το πολύ. Αυτό, ακριβώς επειδή είναι αρκετά ευαίσθητο, βγαίνει και αντικαθιστάται με ένα άλλο. Είναι της W7, επίσης πολύ βολικό. Κλασική σειρά Wet n Wild, πολύ ωραία τιμή, πολύ ωραία εφαρμογή, ωραία πυκνότητα, ωραίο μήκος και πάρα πολύ ωραίο Eco Tools, διπλό πινέλο. Εδώ έχει τη μεριά που τοποθετούμε τη σκιά, ενώ από την άλλη είναι νέα υπογωνία, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για φρύδια, eyeliner, ακόμα και για smudging, να σετάρουμε λίγο το μολύβι μας. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Eco Tools, μου αρέσουν πάρα πολύ και σαν σύνθεση, αλλά και σαν design. Έχει αυτή την αίσθηση του οικολογικού, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και αφήνουν πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Στα Eco Tools μπορούμε να βρούμε και αυτό το διπλό πινέλο. Από τη μία μεριά είναι η τοποθέτηση και από την άλλη είναι το blending, στο οποίο θα περάσουμε αμέσως τώρα. Αγαπητά μου παιδιά, άπαξ και τοποθετήσαμε τη σκιά με τα πινέλα που σας έδειξα, είναι σημαντικό να μην την αφήσουμε στη μοίρα της και να μπορέσουμε λίγο να φτιάξουμε ένα ωραίο τελείωμα στο μάτι και σε αυτό θα μας βοηθήσουν τα πινέλα του blending. Πάρα πολλά πινέλα, πολλές εταιρείες έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά εδώ με τα πινέλα τους. Ενδεικτικά σας δείχνω τις Real Techniques, ένα πολύ ωραίο blending brush. Αυτό αφού έχουμε τοποθετήσει τη σκιά στο μάτι, το χρησιμοποιούμε για να σβήσουμε τα τελειωματάκια, πάντα με κυκλικές κινήσεις, χωρίς υπερβολές. Πολύ ωραία πινέλα επίσης θα βρούμε στη βασική σειρά της Wet n Wild. Και φυσικά ακόμα πιο εντυπωσιακά πινέλα από τη Wet n Wild είναι από τη συλλεκτική της σειρά. Είναι αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο σβήσιμο, ωραίο μπράτσο, γενικώς πολύ ωραίο πινέλο. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τα crease brushes. Είναι αυτά εδώ. Όπως τα παρατηρήσετε έχουν μια πιο λοξή έτσι κλίση. Αυτά εξυπηρετούν πάρα πολύ το σκοπό του να δημιουργήσουμε βάθος στο εσωτερικό του ματιού μας σε αυτό το σημείο. Ενώ από το παράλληλα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σβήσιμο. Η μυτερή του μεριά δημιουργεί το βάθος στο μάτι και η υπόλοιπη του μεριά κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σβήσιμο στη σκιά μας. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Ενδεικτικά αυτό είναι της Essence και φυσικά η αγαπημένη ολόμαυρη MUA. Εμένα για τα μάτια μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ και αυτό το διπλό πινέλο από την Essence. Η μία του πλευρά είναι για blending και με την άλλη μπορούμε να δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση στο σημείο που ήδη έχουμε σβήσει. Αν έχουμε δοκιμάσει δηλαδή με το crease brush και μας λείπει λίγο παραπάνω ένταση, με αυτήν εδώ τη μεριά παίρνουμε λίγο από τη σκιά και επανατοποθετούμε. Φυσικά και η Profusion έρχεται με την πινέλα τοποθέτηση, μαγνητικό. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο πινέλο και μαγνήτης. Ας το βάλω όμως από κάτω γιατί έχω και τον ψυχαναγκασμό μου, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα μάλιστα. Και συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ χρήσιμο πινέλο, το Smudging Brush. Αυτό σε τι εξυπηρετεί. Είναι αυτά εδώ. Αναλυτικά το μαγικό ραβδάκι της Wet, τα Total Black της MUA και η πολύ ωραία πρακτική και πολύ οικονομική Essence. Λοιπόν, με αυτά τα πινέλα
Όταν βάζουμε μολύβι στο μάτι, είτε από κάτω είτε από πάνω, θα παρατηρήσετε ότι κάνει λίγο σαν γραψιά. Αυτό θα πρέπει λίγο να το σετάρουμε, να δείξει λίγο πιο λιό, πιο ομαλό το τελείωμά του και πιο καλογραμμένο. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε με τέτοια πινέλα. Βάζουμε το μολύβι, παίρνουμε το πινελάκι και το σετάρουμε ελαφρά με κινήσεις ελαφριές δεξιά και αριστερά. Και βγαίνει ένα πολύ ωραίο, αψεγάδιαστο και ομοιόμορφα ζυσμένο αποτέλεσμα. Έλα να φεύγουν τώρα τα πινέλα από τη σκιά και να έρχονται των φρυδιών και το eyeliner. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φρύδια. Σας παρακαλώ, λίγο με τα φρύδια, λίγο ρέγουλα, παιδιά. Έχουμε 3 χρόνια τώρα, μας έχουν βγει τα μάτια. Ελαφριά, φυσικά φρυδάκια. Δεν θέλουμε έξω καρικατούρες, δεν θέλουμε έξω κόμιξ. Θέλουμε ωραία φρύδια με τέτοια πινέλα. Λοιπόν, αυτά τα πινέλα έχουμε διάφορα είδη. Αυτά εδώ εξυπηρετούν πάρα πολύ ωραία στο να χτενίσουμε τα φρύδια, καθώς και τις λεφαρίδες. Εδώ, θα μας κολλάνε από το μάσκαρα. Αλλά και αυτά. Ωραία πινέλα από Elixir και MUA. Έχουμε και αυτά εδώ τα πινέλα, που με αυτά μπορούμε να τοποθετήσουμε είτε πομάδες, είτε σκιές φρυδιών, ακόμα και υγρές. Αγαπημένοι MUA μαύροι. Δείτε πόσο κοντό και λεπτό είναι. Είναι ιδανικό για να δημιουργήσεις τριχάκια, αλλά ακόμα και να βάλεις και eyeliner. Είναι τόσο λεπτεπίλεπτο που σίγουρα δεν θα αποτύχεις άμα το χρησιμοποιήσεις. Αντίστοιχο έχει βγάλει και η Essence, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ βολικό. Λίγο πιο μακριές τριχούλες θα βρούμε στο πινέλο από την κλασική σειρά της Wet n Wild. Και από την Elixir, που από ό,τι βλέπουμε είναι και τελείως flat. Όσο πιο λεπτό είναι το πάχος των πινέλων, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε τριχάκια στο φρύδι ή ακόμα και να τοποθετήσουμε το eyeliner μας σε μορφή gel. Και μιλώντας για eyeliner, πάμε σε λίγο έτσι πιο advanced χέρια. Παίρνουμε eyeliner είτε σε μορφή κρέμας, είτε σε μορφή σκόνης που τη βρέχουμε, ακόμα και σε gel. Χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο, συγκεκριμένα W7, λεπτό, μακρύ, αρκετά σταθερό θα δείτε. Είναι για να μην χορεύει πάνω στο μάτι, οπότε να μην σας βγει η γραμμή καρδιογράφημα. Βουρτσάκι σιλικόνης από την W7 για το eyeliner, πάρα πολύ ωραίο. Και ακόμα πιο λεπτούλι, το οποίο εγώ αγαπώ και το χρησιμοποιώ συνέχεια, είναι της MUA. Είναι κοντούλι και λεπτούλι. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω την οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλω στο eyeliner μου και ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Και κλείνει κιόλας. Σας στείλω. Για να μην σου λερώνετε και τον εσύ σου μαζί με τα υπόλοιπα και γεμίσει μαυρίλες παντού. Ώρα για χείλη. Πινέλα χιλιών, παιδιά. Αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να καλοσχηματίσουμε τα χείλη μας, να έχουμε ένα πάρα πολύ ομοιόμορφο αποτέλεσμα και να τονίσουμε το φυσικό περίγραμμα των χιλιών μας. Αυτά πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σετάρουμε το περίγραμμα, το μολύβι χιλιών που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης και να τοποθετήσουμε και το ίδιο το κραγιόν, είτε είναι στην κλασική μορφή που όλοι ξέρουμε, είτε ακόμα και σε υγρή. Ένα πολύ ωραίο πινέλο είναι της W7. Οι τριχούλες τους είναι συνθετικές, με αποτέλεσμα να μην χρωματίζονται από τις χρωστικές που έχουν τα κραγιόν, και το συγκεκριμένο κλείνει κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο. Σε αντίστοιχη φιλοσοφία έχει κινηθεί και η MUA, που κλείνει το καπάκι της. Και έχουμε και μία άλλη πρόταση από την Essence. Είναι λίγο πιο φουντοτούλη, λίγο πιο μακρύ, πιο πυκνό. Αλλά επίσης είναι ιδανικό για κρεμώδεις υφές. Θυμίζει λίγο pencil brush για τα μάτια, αλλά δεν είναι, είναι χιλιών. Επίσης πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και για να ολοκληρωθώ ως make-up artist, θα πάω στα πινέλα ταξιδίου, κλασικό, πολύ vintage εγώ το θεωρώ αυτό, μου θυμίζει κάτι πινέλα που είχε η μαμά μου το 80 στον SSR, ήταν όλα με καπάκι, όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο, είναι της Elixir, πάρα πολύ βολικό, έτσι δεν καταστρέφεται και η φούντα του, να κάθεται και να ανοίγει έτσι. Επίσης, πινέλο ταξιδίου, SSR κλπ, έχει βγάλει και η Real Techniques. Για το ρούζ, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πολύ βολικό. Και μιλώντας πριν για vintage, που θα σας πάω, στον παππού.
πλάκα κάνω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πινελάκι, πάρα πολύ βολικό. Δεν είναι για αυτό που όλοι φανταζόμαστε, είναι για πούδρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, χωράει παντού και μπορούμε να το έχουμε σταθερά στο νεσεσέρ μας, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, είναι πολύ πλούσιο και απλώνει την πούδρα εξαιρετικά. Και δεν του φαίνεται, το ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ο συγκεκριμένος τύπος πινέλων λέγεται καμπούκι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω, παιδιά, πως όλα τα πινέλα που έχουμε στο Αρωμάνια από όλες τις εταιρείες είναι με συνθετική τρίχα, είναι cruelty free. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να σκοτώνουμε και να γδένουμε ζωάκια για να βαφτούμε εμείς. Υπάρχουν ωραιότατα πινέλα, οι συνθέσεις των πινέλων σε όλες τις εταιρείες είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ εξυπηρετικές. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να σκοτώνουμε. Και τώρα που κλείνουμε το κεφάλαιο με τα πινέλα, θα σας πω δύο δικά μου βασικά συμπεράσματα. Το ένα είναι τα πλένουμε. Τέλος η βρώμα. Πλένουμε τα πινέλα μας, τα βάζουμε στο πρόσωπό μας, παιδιά. Λίγο σέβας. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό επίσης συμπέρασμα είναι ότι τα πινέλα είναι για να μας εξυπηρετούν. Δεν είναι για να περιοριζόμαστε. Σε βολεύει να χρησιμοποιήσεις τις πούδρες για να βάλεις highlighter ακόμα και να κάνεις το μάτι σου? Γιατί το έχουμε και αυτό. Παίρνουμε τις πούδρες, κάνουμε αυτό. Κάνουμε ένα σβησιματάκι ωραίο με το ρούζ μας ή την τερακότα μας και δίνεις ένα πάρα πολύ ωραίο βάθος στο μάτι σου και με ένα πολύ ζεστό αποτέλεσμα. Επουδενή τη λεπτομέρεια δεν θα μπορέσεις να την κάνεις, ωστόσο τη δουλειά σου την κάνεις για ένα πολύ γρήγορο έτσι φρεσκάρισμα που μπορεί να χρειαστείς. Θέλεις να βάλεις κονσίλερ με το make-up? No problem, δεν το απαγορεύει το Σύνταγμα. Παίρνεις, τοποθετείς ελαφρά και πάλι. Και μια χαρά. Γενικώς, παιδιά, είναι για να μας εξυπηρετούν τα πινέλα. Όταν το πινέλο που έχουμε μπροστά στα χέρια μας μας δίνει το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε να έχουμε, τότε κάνει για τη δουλειά που εμείς του ορίσαμε. Δεν θα καθορίσει το πινέλο τη δουλειά κάνει, θα το καθορίσουμε εμείς. Ωστόσο, ο λόγος που υπάρχουν τόσα πολλά πινέλα, παιδιά, είναι γιατί μας βοηθούν να έχουμε ένα πιο επαγγελματικό και πιο καθαρό αποτέλεσμα στο μακιγιάζ μας. Το κάθε τι όντως είναι για τη δουλειά που του έχει οριστεί, άσχετα αν σε δεδομένες τιμές μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Είναι σημαντικό όμως να έχουμε μία τουλάχιστον βασική σειρά πινέλων για να μπορούμε λίγο να μην παιδευτούμε και να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ναι, μεν μπορείς να πάρεις ένα οποιοδήποτε πινέλο προκειμένου να κάνεις τη δουλειά εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν μπορείς να έχεις το πινέλο του foundation και για το contouring και για το foundation και για το concealer. Μάντεψε πώς θα βγει το μάτι σου εάν έχεις κάνει contouring και μετά θες να φρεσκάρεις το concealer. Έχεις δει τα πάντα? Έτσι θα βγεις. Εντάξει, όχι ακριβώς, περιβάλλω, αλλά δεν θα είναι καλό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εγώ είμαι η Σμαράγδα. Γράψε μας κάτω στα σχόλια αν θες να μιλήσουμε αναλυτικά σε επόμενο βίντεο για την καθαριότητα και τη συντήρηση των πινέλων. Μην ξεχνάς τα like σου, τα subscribe σου, να επισκεφτείς το website μας για προσφορές έως και 80% με δωρεάν μεταφορικά σε πολλές εταιρείες από αυτές που αναφέραμε. Όλα θα τα βρεις στην καρτέλα εδώ. Και εμένα θα με βρεις στο κατάστημα της Καλλιθέας για οποιαδήποτε απορία έχεις ή οποιαδήποτε συμβουλή θελήσεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλιά και να περνάτε όμορφα.